Να επιστρέψουμε τώρα στο ζήτημα της ασφάλειας. Είναι ο κύριος Καλιακμάνης στην σύνδεσή μας, πολύ έμπειρος αστυνομικός, υποψήφιος ευρωβουλευτής επίσης πλέον. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ του Πασόκ που κάνω και εγώ, το παρακολούθησα χθες. Μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν κυρίως για το ζήτημα της ασφάλειας. Θα μας πει βέβαια και για την υποψηφιότητά του ο κύριος Καλιακμάνης, πάρα πολύ γνωστός σε όλους μας. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα παίρνοντας θέση για μεγάλες εξελίξεις που αφορούν την ασφάλεια και για πολύ μεγάλες και πολύκροτες υποθέσεις. Κύριε Καλιακμάνη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκριση και καλή δύναμη και καλό αγώνα στις ευρωεκλογές, καθώς είστε πλέον υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Πιέρο. Καταρχήν να πω ότι η επιλογή αυτή ήταν μια συνειδητή επιλογή. Είμαι όμως ακόμα στο σώμα, γι' αυτό θα ήθελα να μην μιλήσω πολιτικά, να μιλήσω μόνο για τις υποθέσεις αυτές που έχουν. Θα βρούμε τον χρόνο να μιλήσουμε για τα πολιτικά. Έχω και επιχειρήματα, αλλά και προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα μας. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ένα παρασκηνιακό θέλω να σας ρωτήσω. Καταλαβαίνω τι θες και θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, γιατί έχουμε μέρες για τις ευρωεκλογές. Είχε κλείσει καιρό η συμφωνία σας για τη συμμετοχή αυτή με τον κύριο Ανδρουλάκη? Γιατί στο ρεπορτάζ την καταγράψαμε ως έκπληξη. Ναι. Υπήρχαν προτάσεις. Μου είχε προτείνει και η Νέα Δημοκρατία, είχε κάνει κάποιες συζητήσεις, αλλά και τελευταία. Και το κόμμα του κυρίου Λοβέρδου. Εγώ συνειδητά αποφάσισα να κατέβω με το κίνημα αλλαγής, με το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν τελικά η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας πήγαινε μέχρι το τέλος όπως μου έλεγαν ότι πάει, αλλά τέλος πάντων προτίμησα συνειδητά να κατέβουμε το ΠΑΣΟΚ κοινά. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καλιακμάνη, με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε, θα ήθελα να μου πείτε, το συζητούσαμε και με τον Γιώργο Σόμπολο, τον συνάδελφό μας από το αστυνομικό ρεπορτάζ, πώς σας φαίνεται η τοποθέτηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη περί δημιουργίας ενός safe house, κάτι δηλαδή ένα σπίτι, ουσιαστικά ένα διαμέρισμα στο οποίο θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί οι γυναίκες οι οποίες υφίστανται ή είναι θύματα οικογενειακής βίας. Εντάξει, ξέρω ότι υπάρχει στην Αμερική, μας το είπε και ο Γιώργος. Από την άλλη, δεν ξέρω, δεν έχω προφανώς, εγώ δεν είμαι αστυνομικός, ούτε δημοσιογράφοι, έχουμε εμπειρία επιχειρησιακή, αν αυτό αρκεί για να αλλάξει κάτι και να μην δούμε κι άλλα κορίτσια να δολοφονούνται, γιατί είδαμε και τον πατέρα της αδικοχαμένης Ελένης το Παλούδι να λέει ότι εγώ σας λέω ότι με αυτά που βλέπω η Κυριακή δεν θα είναι το τελευταίο θύμα, όπως είχα πει και για την κόρη μου. Δεν θα είναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, έχει δίκιο αυτός ο χαρακτωμένος πατέρας. Εγώ θα πω ότι δεν είναι κακή σαν πρόταση, αλλά σίγουρα δεν φτάνει μόνο αυτό. Καταρχήν να δούμε πόσες γυναίκες αποφασίζουν να πάνε σε μια τέτοια δομή. Ξέρετε, σε αυτές τις δομές θα πάνε οι γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται βάναυσα και έχουν αποφασίσει να φύγουν και θέλουν και δεν έχουν πού να πάνε και θέλουν να πάνε να κρυφτούν, να μην μπορεί να τους φτάσει, να τις βρει ο κακοποιητής. Οι περισσότερες όμως από τις γυναίκες που κακοποιούνται και βρίσκουν τέτοιου είδους θάνατο από τον κακοποιητή, ξέρετε, είναι σχέσεις συντροφικότητας, είναι και καλά παντρεμένες, δεν έχουν σχέση δηλαδή γάμου κλπ. Που έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάπου, να πάνε σε κάποιο άλλο μέρος, αλλά είτε δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία και δικαιούνται να το κάνουν. Γιατί το λέω δικαιούνται? Γιατί κάποιες έχουν συναισθηματική σχέση, προσπαθούν να δώσουν μια ευκαιρία για να σου λέει μήπως αλλάξει, αγαπάνε. Πώς θα σας φέρει και περίεργο? Λοιπόν, εμείς η συμβουλή που δίνουμε φυσικά είναι να φεύγουν. Όταν κάποιος κακοποιεί και συστηματικά, δεν το συζητάμε, δεν θα αλλάξει ποτέ. Λοιπόν, η κακοποίηση είναι με το που θα σηκώσει ένα χέρι επάνω σε μια γυναίκα, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος για να το κάνει αυτό θα το ξανακάνει. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να δώσουμε αυτή τη συμβουλή. Όμως γίνεται και αυτό, η γυναίκα να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, η τρίτη, να κατηγορήσουμε το θύμα. Το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε αποτελεσματικά το θύμα. Οι δομές αυτές λοιπόν, μια καλή πρόταση, αλλά δεν φτάνουν. Θα πρέπει να επεμβαίνει άμεσα η αστυνομία. Εγώ θα πω, σε κάποιες χώρες υπάρχει το βραχιολάκι. Από τη στιγμή που η γυναίκα δεν θέλει να την ξαναπλησιάσει αυτός ο άνθρωπος, ο κακοποιητής, να επεμβαίνει η δικαστική εξουσία σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, ασφαλιστικά μέτρα άμεσα, δεν χρειάζεται δικαστήριο μετά από πόσο καιρό κλπ. Και να του βάζουν βραχιολάκι έτσι ώστε να μην μπορεί να πλησιάσει το θύμα. Όταν πλησιάζει το θύμα. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πρακτική πρόταση που καταθέτεται. Το κάνει στη Γαλλία. Το κάνουν στη Γαλλία αυτό το πράγμα.
Έχει αρχίσει, υπάρχει μια μεγάλη έρευνα από την Ισλανδία και το γνωρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πρόγραμμα που νομίζω ότι και η Ελλάδα είναι να μπει σε αυτό το πρόγραμμα και να ακολουθήσει αυτές τις μεθόδους. Θα το δούμε αν θα υποδώσει αυτό. Λοιπόν, βραχιολάκι λοιπόν, γιατί και μόνο που φοράει το βραχιολάκι ο κακοποιητής και έχει στο μυαλό του ότι η αστυνομία μπορεί να τον δει που είναι, δύσκολα θα πάει να φτάσει το θύμα. Αλλιώς, όταν νιώθει ότι το θύμα είναι απροστάτευτο, όπως ένιωσε σε αυτή την περίπτωση ο γυναικοκτόνος, γιατί σε αυτή την περίπτωση, εγώ μιλάω συνέχεια με τον πατέρα και ξέρω ακριβώς τι ένιωθε αυτός ο άνθρωπος. Ένιωθε ότι αυτή η κοπέλα δεν έχει κανένα στήριγμα. Ο πατέρας δεν ήξερε για αυτά τα περιστατικά. Η κοπέλα μιλούσε μόνο από ό,τι φαίνεται στη μάνα της και δεν ξέρουμε τι είπε σύμφωνα με αυτά που λέει ο πατέρας. Οπότε αυτός ο άνθρωπος ένιωθε ότι η κοπέλα αυτή είναι εντελώς απροστάτευτη. Όταν λοιπόν ενημερώθηκε ότι κάποιος τον ενημέρωσε σίγουρα, ότι αυτή η κοπέλα κάνει πλέον κάποια ραντεβού με κάποιον άλλον άνθρωπο, πήρε το λεωφορείο από την Άρτα και ήρθε να τη σκοτώσει. Ήρθε ειδικά να τη σκοτώσει. Άρα θα πρέπει να κάνουμε τέτοιες ενέργειες ώστε να προστατεύσουμε το θύμα που κινδυνεύει και που δεν θέλει να πάει σε μια δομή. Δεν είναι κακή πρόταση, εγώ το επαναλαμβάνω. Αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Δεν αρκεί, όχι. Πόσες γυναίκες θα πάνε στο δομή. Πόσες γυναίκες, αν έχουν που να μείνουν, θα πάνε. Γιατί θα μου πείτε, είναι για αυτές που δεν έχουν που να μείνουν. Γι' αυτό σας λέω είναι μια καλή πρόταση. Αλλά για την ουσιαστική προστασία. Να μην πλησιάζουν βραχιολάκι, λέτε. Και αυτά, πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος είναι ένας τρόπος. Είναι μια πρακτική πρόταση. Καλά να δείτε. Κύριε Καλιακμάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας στις ευρωεκλογές με τον Πασόκ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.